Καλησπέρα από τα Πολλατιλέ.gr. Είμαστε στην Αργυρούπολη. Το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ Χαραβγιακού Μικρασιατικού ήρθε υπέρ του Χαραβγιακού με 2-0. Μαζί μας έχουμε τους παίκτες του Χαραβγιακού, τον Στέργιο Γιαννή και τον Γιώργο Παπαδήμα. Παιδιά, συγχαρητήρια για το αποτέλεσμα. Κάποια σχόλια σχετικά με το αποτέλεσμα. Εντάξει, είχαμε δουλέψει στις προπονήσεις. Είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι. Δουλέψαμε στη τακτική που μας είπε ο προπονητής, ο coach. Και πιστεύω ναι, το αξίζαμε περισσότερο. Ήταν μια δύσκολη αγωνιστική χρονιά, έτσι δεν είναι? Τώρα αυτά τα μάτια είναι δύσκολα, ναι, όλα. Ναι, αλλά παίξαμε πολύ σοβαρά και προσπαθήσαμε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι είχατε και την υπεροχή σε όλο το παιχνίδι. Συμφωνώ, ναι. Αντιμετωπίσατε κάποιες δυσκολίες κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα πορείας της ομάδας, κατά τη διάρκεια της χρονιάς? Ναι, εντάξει, πολλές δυσκολίες έχουμε αντιμετωπίσει, αλλά κρατάμε το κεφάλι ψηλά και προχωράμε. Ωραία. Να ρωτήσω σχετικά με τη. Προέρχεστε και εσείς από τις ακαδημίες του Χαραβγιακού, έτσι δεν είναι? Έχετε ξεκινήσει, θεωρείτε ότι είναι πολύ καλό φυτώριο, έχει πολύ καλές βάσεις και δίνει δύναμη στους παίκτες? Σίγουρα η δουλειά είναι πολύ καλή που γίνεται στις ακαδημίες και αυτό φαίνεται και από το αποτέλεσμα στο γήπεδο και από την πορεία που έχει φέτος η K18 μας. Η πρώτη ομάδα ενισχύεται συνήθως και από τις ακαδημίες, έχουν ανέλθει πολλά. Ναι. Το πλάνο αυτό είναι ότι παίρνει παιδιά από τις ακαδημίες και το επόμενο στάδιο μετά από την ακαδημία είναι η πρώτη ομάδα για να στελεχωθεί από την ακαδημία ουσιαστικά. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη στην προσπάθειά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Και συγχαρητήρια για το αποτέλεσμα. Καλό βράδυ. Γεια σας.